Το κουρδικό κανάλι Τζερίλα TV δημοσίευσε πλάνα πρόσφατης στρατιωτικής επιχείρησης με την ονομασία Martim Nature Vian που πραγματοποιήθηκε στο Βόρειο Ιράκ στην περιοχή Ζαπ στις 17 Φεβρουαρίου στις 12:50. Στα πλάνα φαίνονται Κούρδοι αντάρτες να διαπερνούν τα ενσύρματα δίκτυα και να καταστρέφουν τις κάμερες των κινητών. Οι Κούρδοι καταλαμβάνουν τις θέσεις τους ένας-ένας, φωνάζοντας το σύνθημα «Λευτεριά στον Άπο», ο Τσαλάν δηλαδή. Οι ίδιοι, αναφέρει το άρθρο, άρπαξαν τα όπλα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό των Τούρκων στρατιωτών και τα χρησιμοποίησαν εναντίον τους. Οι Κούρδοι αντάρτες που κατέλαβαν ολόκληρη τη βάση του τουρκικού στρατού και φώναξαν «Αυτή είναι η οδηγία του Μουράτ Καριγιλάν. Θα πεθάνεις, στρατιώτη, ή θα πεθάνεις ή θα φύγεις». Στη συνέχεια, οι ίδιοι κατέλαβαν τη βάση όπου βρίσκονταν Τούρκοι στρατιώτες και την πυρπόλησαν. Το κέντρο επικοινωνίας τύπου του HPG ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι 37 στρατιώτες, μεταξύ των οποίων ένας λοχαγός, σκοτώθηκαν, κατασχέθηκαν πολλά όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός και οι υπόλοιποι καταστράφηκαν. Οι Κούρδοι έχουν σκάψει πολλά βουνά στο Βόρειο Ιράκ με δεκάδες σύραγγες, μετατρέποντάς τα σε πραγματικά οχυρά. Συχνά ευνηδιάζουν τις τουρκικές δυνάμεις που μεταφέρονται για ειδικές επιχειρήσεις, όπως ανακοινώνει κατά διαστήματα η Άγκυρα. Σε απάντηση, οι Κούρδοι αντάρτες ξεκίνησαν καταδρομικές επιχειρήσεις νύχτα και μέρα με επιτυχημένα αποτελέσματα. Επειδή πολλά γράφονται γενικά για αυτό το θέμα όλες αυτές τις ημέρες σχετικά με την τουρκική επίθεση στο Βόρειο Ιράκ, καλό είναι να επισημάνουμε ότι σαφέστατα και οι κουρδικές δυνάμεις έχουν τις δικές τους απώλειες σε αντάρτες, σε νούμερα που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Οι Κούρδοι τουλάχιστον όμως δείχνουν βίντεο με εξουδετέρωση Τούρκων στρατιωτών, τον θάνατο των οποίων ελαχιστοποιεί στη συνέχεια η τουρκική προπαγάνδα. Επίσης, η πρόσφατη μαζική χρήση τουρκικών ντρόουνς και αεροσκαφών καταδεικνύει την ισχυρή πιθανότητα ότι οι Τούρκοι έχουν χάσει αρκετούς στρατιώτες τους και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα στεναρή αντίσταση στο έδαφος. Ολόκληρες τουρκικές ομάδες διαλύονται αφού δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν νυχτερινές κουρδικές διεισδύσεις σε συνδυασμό με παγίδες και πυρά αυτομάτων όπλων σε προκαθορισμένα σημεία από Κούρδους κομάντος. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι πολλοί Τούρκοι στρατιώτες στο μέτωπο του πολέμου αρνήθηκαν να εκτελέσουν εντολές των ανωτέρων τους. Αυτά είναι διαπιστώσεις που προσεγγίζουν πολύ την πραγματικότητα, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Κούρδοι δικαιολογούν κατά κάποιο τρόπο τις ανθρώπινες απώλειες λόγω της ιδέας του Κουρδιστάν, ενώ το τουρκικό καθεστώς είναι δύσκολο να εξηγήσει τις δικές του απώλειες σε στρατιώτες εκτός τουρκικών συνόρων στο λαό του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.